Ασυνείδητοι πολίτες πέτανε έφλεκτα υλικά μέσα στους κάδους ανακύκλωσης στο Ρέθυμνο, προκαλώντας φωτιά σε απορριμματοφόρα του Δήμου. Τη στιγμή που γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να καλλιεργηθεί η οικολογική συνείδηση που είναι προς συμφέρον όλων, φαίνεται πως κάποια διαφορούν για τις συνέπειες της ανεύθυνης συμπεριφοράς τους. Ασυνείδητοι πολίτες, να μου επιτρέψετε αυτή τη λέξη, να πετάνε κάρβουνα ή πολύματα από τζάκι, τα οποία δεν έχουν σβήσει ούτε καν στον πράσινο κάδο, αλλά στον κάδο της ανακύκλωσης. Με αποτέλεσμα, όταν αυτά να μοχλεύονται μέσα στα πραγματοφόρα, να παίρνουν φωτιά. Συνεχωρεί με ότι υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου, αλλά και από το Δήμο, να αυξήσουμε την ανακύκλωση, να κάνουμε διαλογή στην πηγή, πραγματικά να μειώσουμε το αποτύπωμά μας και να μειώσουμε και το κόστος μας ως Δήμος Ρεθύμνης για την διαλογή των αποτυπωμάτων. Και ακόμα συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι ρίχνουν οραμένα κάρβουνα μέσα στην ανακύκλωση. Μέσα στο Φεβρουάριο έχουν σημειωθεί δύο περιστατικά όπου εκδηλώθηκε φωτιά στο πίσω μέρος του οχήματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και λίγες μέρες αργότερα οι υπάλληλοι σε άλλο απορριμματοφόρο αντιλήφθηκαν ότι φλεγόταν η χωάνη φόρτωσης. Και στα δύο περιστατικά έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς και παρόλο που δεν κινδύνευσαν ζωές ούτε προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα οχήματα, εν τούτης καταστράφηκε αρκετή ποσότητα από ανακυκλώσιμο υλικό. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα το προλάβουμε. Ευτυχώς έχουμε πάντα πυροσβεστήρες και είναι και οι υπάλληλοι του Δήμου είναι υψιασμένοι που συλλέγουν τα απορρίμματα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά με εξοργίζει και με θλίβει ιδιαίτερα. Φυσικά είναι και επικίνδυνο. Φυσικά γιατί λες μέχρι τότε το προλάβαμε μπροστά σε χωάνι το άραμα της φωτιάς και όχι μέσα στο πραγματοφόρο που τα συμπιέζει όλα αυτά το σύστημα του πραγματοφόρου που εκεί δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γλιτώσει και να μην καεί ολόκληρο. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για σωστή χρήση των κάδων απορριμμάτων, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης και προώθησης της ανακύκλωσης, θυμίζοντας παράλληλα ότι το κόστος καθαριότητας το επιβαρύνονται οι ίδιοι οι δημότες. Ένα όχημα που στοιχίζει πάνω από 150.000 και που ουσιαστικά το έχουμε μειώσει εμείς οι δημιώτες. Γιατί υπενθυμίζω ότι το κόστος καθαριότητας είναι ένα κόστος το οποίο το επιβαρύνονται όλοι οι δημότες Ρεθύμνου. Είναι ανταποδοτικό τέλος. Και αντί να προσέχουμε, αντί να αυξήσουμε την ανακύκλωσή μας, να κάνουμε διαλογή στην πηγή, πετάμε αναμένα κάρβουνα μέσα στην ανακύκλωση.